Είναι η συγκλονιστική στιγμή που με δάκρυα στα μάτια δύο αδέλφια προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πως οι φόβοι τους ότι χάθηκαν για πάντα δεν ήταν αληθινοί. Σύριος πρόσφυγας που κατάφερε να φτάσει στην Ολλανδία όπου ζει, φτάνει στην Ελλάδα για να αναζητήσει τον αδερφό του, για τον οποίο είναι πεισμένος πως είναι αγνοούμενος. Η συνάντησή τους, η αγκαλιά πίσω από τα σίδερα, τα δάκρυα στα μάτια και οι λυγμοί συγκινούν, αφήνοντας μια απειροελάχιστη αχτίδα φωτός μέσα στο σκοτάδι της τραγωδίας. Εξαντλημένοι, φοβισμένοι και τρομαγμένοι, οι διασωθέντες του ναυαγίου στα νυχτά της Πύλου έφτασαν σήμερα στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μαλακάσας, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής και της ταυτοποίησης, ώστε στη συνέχεια, όσοι το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτημα για άσυλο. Οι ανήλικοι ακολούθως θα μεταφερθούν σε αντίστοιχες δομές. Οι 9 κατηγορούμενοι για την τραγωδία αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες. Για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που αφορά στην παράνομη είσοδο μεταναστών, πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ζωής σε κίνδυνο. Ηλικίας από 20 έως 40 ετών, οι κατηγορούμενοι που αποτελούσαν πλήρωμα του πλοίου και είχαν διακριτούς ρόλους στη μεταφορά των υπολείπων, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. 8 από αυτούς κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Καλαμάτας, ενώ ο ένας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, μάλλον οι συχνές έως απίθανες, είναι οι ελπίδες για επιζώντες στη θαλασσιά περιοχή της Πύλου, καθώς μέσα στις τελευταίες 24 ώρες δεν έχει βρεθεί ούτε ένας ζωντανός παρά τις έρευνες του λιμενικού. Η δραματική αυτή εξέλιξη έρχεται να γίνει ακόμη πιο οδυνηρή, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ακριβής αριθμός των αγνοωμένων παραμένει ακόμη άγνωστος, με τις αρχές αυτή την ώρα να κάνουν λόγο για 568 ανθρώπινες ψυχές. Πόσα άτομα αγνοούνται από το χωριό σου? Μόνο από το χωριό μου 75 άτομα. Από το χωριό σου, στην Αίγυπτο? Ήρθανε rescue team, ομάδα rescue που βοηθάνε. Αλλά δεν κάνανε τίποτα, σταματήσαν λίγο πέρα και πετάξαν νερά και φαϊτά και δεν κάνανε τίποτα. Σύμφωνα πάντως με τις μαρτυρίες των σοκαρισμένων επιβατών του μοιραίου αλλιευτικού, οι άνθρωποι που επέβαιναν ήταν τόσοι πολλοί που δεν μπορούσαν καν να αλλάξουν θέση για να κοιμηθούν. Όπως περιγράφουν, ο ένας ήταν κολλητάς στον άλλο, με λυγισμένα τα γόνατα, με τη δυνατότητα ακόμη και να κουνήσουν τα πόδια τους να είναι περιορισμένοι. Το νερό και οι προμήθειες είχαν τελειώσει, ενώ ακόμη και την ώρα του ύπνου, απλά ο ένας έγερνε στον ώμο του άλλου. Ήταν σε κλάσμα τα δευτερολέπτου, μία τούμπα και ο ένας προσπαθούσε να συγκρατήσει τον άλλον. Στη βαριά σκιά του τραγικού ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου, που συγκλονίζει τη χώρα, επανέρχεται στην πολιτική αντιπαράθεση η συζήτηση για τις ευθύνες της Ευρώπης στη μεταναστευτική πολιτική και με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να έχουν επιδοθεί σε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ποια είναι τα πρωτόκολλα? Ποια είναι η προτεραιότητά μας? Είναι η προτεραιότητά μας η ανθρώπινη ζωή ή δεν είναι? Για άθλια δίκτυα διακινητών έκανε λόγο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε προς τον Υπηρεσιακό Υπουργό Πολιτικής Προστασίας ζητήματα σχετικά με την πολιτική αλλά και τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται. Θα το δώσω πολύ λάθος οποιοδήποτε να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ένα περιστατικό το οποίο είχε εκατοντάδες απώλειες ανθρώπινων ζώων για να κάνει κριτική στο λιμενικό, το οποίο προφανώς μέχρι στιγμής, το έχουν πει και οι Frontex και οι ξένοι παράγοντες, φαίνεται ότι έπραξε απολύτως. Σφοδρή ήταν η επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Άκη Τσκέρτσο, ο οποίος τον παρομοίωσε με εμπειρογνώμονα ανακριτή ναυτικών δυστυχημάτων. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις υπήρξαν στη φραστική επίθεση που δέχθηκε η πρόεδρος Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου στην Καλαμάτα. Να καταργηθεί αμέσως ο κανονισμός του Δουβλίνου, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα σε βάρος της Τουρκίας για το εμπόριο ψυχών, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Να καταργηθεί αμέσως ο κανονισμός του Δουβλίνου, να καταργηθεί η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που οδηγεί σε τέτοιες τραγωδίες, να γίνει σεβαστή η συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτό που φταίει είναι η Τουρκία. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα εις βάρος Τουρκίας για το εμπόριο ψυχών.